Ύμνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Μας γέμισε θεία κατάνοιξη και συγκίνηση μεγάλη η ανάμελψης του μεγάλου κανόνος του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Το ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και μπήκε στις ψυχής μας τα βάθη το πνεύμα της μετανοίας και η χάρη του Κυρίου και μας έφερε σε συντριβή πώς και με τι να ευχαριστήσω με σεβαστήν πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου το φιλάνθρωπο Χριστό μας που τόσο και με τόσα μας φροντίζει κάθε φορά. Μεγάλη χάρη του και η δόξα του ανίποτη και το μεγαλείο του ανέκφραστο. Τον ευχαριστούμε ξανά, τον ευχαριστούμε πάλιν, τον ευχαριστούμε πολλάκις. Ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, αυτό είναι και το θέμα μας, είναι ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης. Γεννήθηκε στα 660 μετά Χριστόν, τον 7ο αιώνα δηλαδή, στη Δαμασκό της Συρίας. Ήταν ένα παιδάκι έκτακτο, αλλά και συνάμα πληγωμένο και πολύ δυσκολεμένο. Μέχρι τα 7 του χρόνια ήταν άφωνος, άλαλος και κοφός. Ήταν δεμένη η γλώσσα του και δεν μπορούσε να μιλήσει. Οι γονείς του Γρηγόριος και Γεωργία εστενοχωρούντο τα μέγιστα, αλλά το άφησαν στα χέρια του Κυρίου και καθώς το παιδάκι έκλεινε τα 7 του χρόνια και πήγε να μεταλάβει για πολλωστή φορά στην εκκλησία, μόλις έλαβε το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του φιλανθρώπου Χριστού μας που εθεράπευσε και θεραπεύει τόσους, αμέσως ελήθη η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει και να ψάλει και να ευχαριστεί και να τρέχει από εδώ και από εκεί περί χαρές. Οι γονείς του και το εκκλησίασμα και ο ιερός κλήρος εσυγκινήθησαν τα μέγιστα και ευχαρίστησαν το Θεό για το θαύμα αυτό που έκανε στο μικρόν Ανδρέα. Από εκεί και πέρα το παιδάκι αυτό έγινε και κατέστη παιδί θαύμα. Πήγαινε στο σχολείο και μάθαινε τα γράμματα με καταπληκτική ευχέρεια και τέτοια έφεση προς μάθηση που μέχρι τα 14 και 15 χρόνια του έμαθε όλη την κοσμική και όλη τη θεϊκή σοφία. Αν θέλετε το πιστεύετε, ήταν αυτό δώρο του Κυρίου αλλά και δική του προσπάθεια και μόχθος πολλής και εργασία ο Τριρά. Και έβλεπε το μάταιο του βίου, ήταν παιδί δηλαδή που είχε άνω την καρδία, ήταν πλασματάκι ένθεο και δεν τον χωρούσε τίποτε, δεν τον ικανοποιούσε τίποτε. Όλα τα έβλεπε τόσο εφήμερα, τόσο μάταια και τόσο περαστικά που ήθελε κάτι το όντως μεγάλο και το όντως αιώνιο. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτή είναι η Εκκλησία, αυτός είναι ο Παράδεισος. Και ζητούσε από τους γονείς του, τι λέτε, να τον πάνε στους Αγίους Τόπους και να τον αφιερώσουν στον Πανάγιο Τάφο, στο Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ, εκεί που έζησε, περπάτησε, δίδαξε, έπαθε, σταυρώθη, ανέστη και ανελήφθη ο φιλάνθρωπος Χριστός και έστειλε το Άγιο Πνεύμα και ίδρυσε την επιγής άκτης των εκκλησίαν. Ήθελε λοιπόν η ψυχούλα μεγάλα πράγματα
Την αλήθεια, αδελφοί και πατέρες μου, πως η ψυχή μας είναι φτιαγμένη για τα υψηλά και τα μεγάλα. Είναι φτιαγμένη να χωρέσει το Θεό. Είναι φτιαγμένη να γίνει χώρα του αχωρίτου. Είναι φτιαγμένη να γίνει ό,τι μέγιστο. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως βλέπετε, δεν μας ικανοποιεί τίποτα στη γη. Μερικοί αδελφοί μας ανοίγονται στα λεφτά, να αποκτήσουν λεπτά, να πάρουν λεπτά, θεμητός και αθεμήτως και τόνα και τάλλο. Και όσο μαζεύουν, τόσο δεν έχουν και τόσο υποφέρουν και τόσο προσπαθούν. Ύπνο δεν έχουν, ησυχία δεν βρίσκουν, ψωμάκι γλυκό δεν τρώνε. Και βλέπουμε πως η φιλαργυρία είναι μεγάλος τύραννος και είναι η ειδωλολατρία. Οι φιλοδοξίες, ό,τι και να γίνεις και πλανητάρχης να γίνεις, βλέπεις το τέλος πως είσαι ένα τίποτε. Ένα τίποτε. Και από εκεί και πέρα κλαίει κανείς με αυτό το πάθημα. Αλλά και στις ειδονές του κόσμου να γίνει έκδοτος κανείς και να αφοσιωθεί, είναι σαν τον διάτριτο πίθο των Δαναών, μέλι, βραχή και τίποτε άλλο. Και ύστερα οδύνη και πόνος και στενοχώρια και βάσανα. Τα έβλεπε αυτά όλα ο Άγιος Ανδρέας, ο Ιεροσολυμίτης με τα ταύτα. Τα έβλεπε όλα και παρεκάλεσε θερμά και εγκάρδια τους γονείς του. Να με πάτε, καλοί μου γονείς, στους Αγίους Τόπους. Να με πάτε στα Ιεροσόλυμα. Και εκείνοι τον άκουσαν, τους φώτισε και ο Θεός. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνεται αυτό, γιατί όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να κάνουν ό,τι έκαναν και αυτοί. Να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να ανοίξουν οικοκυριό. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Κανείς δεν λέει και η Εκκλησία ευλογεί το μυστήριο του γάμου. Αλλά υπάρχουν και έκτακτοι άνθρωποι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Αυτή είναι η ιεροδή, όνει κατοικία ηγείται όλων των άλλων ανθρώπων και ψυχών. Θέλησε λοιπόν, παρεκάλεσε και εκείνοι τον πήγαν με τα χαράς και με την ευχή τους. Με τα χαράς και με την ευχή τους. Τον πήγαν στα Ιεροσόλυμα. Τον παρέδωσαν στον Πατριάρχη Θεόδωρο, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος ένθεος, όσιος και άγιος. Διοικούσε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και την Επισκοπή του κατά τον καλύτερο τρόπο, ως κοινός πατέρας, ως όσιος και άμεμπτος, ως προστάτης των πτωχών και των ορφανών και των χειρών, και ως ό,τι καλύτερο τον ελάτρευαν όλοι εκεί στην Αγία Πόλη το Θεόδωρο. Και όταν έφτασε εκεί ο Ανδρέας, ο μικρός Ανδρέας, ο Θεόδωρος ως ένθεος κατάλαβε με ποιον έχει να κάνει. Κατάλαβε ποιος έρχεται και κατάλαβε τι θα γινότανε αυτός. Τι θα γινότανε αυτός. Γιατί ο Άγιος Ανδρέας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης, είναι από τις μεγάλες, τρεις μεγάλες κορυφές της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας, αλλά και του Ορθοδόξου γένους μας. Τον πήρε λοιπόν, γιατί το Όμοιον γνωρίζει, το Όμοιον όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, Όμοιον ομοίο αϊπελάζει, και έκανε μεγάλες χαρές ο Πατριάρχης μας. Τον έκυρε, τον έκαμε αναγνώστη, τον έβαλε στον Ιερό Κλήρο, από τα κατώτατα άρχισε, και ύστερα τον έκανε νοτάριο, δηλαδή γραμματικό του Πατριαρχείου, έτσι όπως είναι σήμερα η αρχιγραμματή στα Ιερά Συνόδους των Πατριαρχείων και των Εκκλησιών. Και ο Ανδρέας, φορώντας το Ιερό Ράσο, το ετοίμησε ως ολίγη και του ήρθε από τον ουρανό και από την Κυραπαναγία και ένα άλλο χάρισμα, να γράφει και να συνθέτει και να μελοποιεί ύμνους, και έφερε στην Εκκλησία το νέο είδος ύμνων που λέγονται κανόνες. Πρώτα ήταν οι ύμνοι του Ρωμανού και των υπολείπων. Τώρα εισήγαγε νέον είδος, είναι ο πατέρας του κανόνος, ο Άγιος Ανδρέας. Και έγραψε κανόνες στις δεσποτικές εορτές, θωμητορικές και σε εορτές και μνήμες των Αγίων, αλλά και ιδιόμελα και προσώμια. Τα υπέροχα και ανεπανάληπτα προσώμια των ένων των Χριστουγέννων είναι ποίημα του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. «Εφραίνεστε δίκαιοι ουρανοί, αγαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος».
ο πατήρ ευδόκησεν, ο δε Υιός εσκήνωσεν, και η Παρθένος έτε και θεώνεν ανθρωπίσαντα, δεύτε ανυμνήσομεν την μητέρα του Σωτήρος. Τα ακούσαμε αυτά στα Άγια Χριστούγεννα που πέρασαν, αλλά και στα Χριστούγεννα κάθε φορά που γίνονται τα ακούμε. Έγραψε λοιπόν νέους ύμνους με νέο τρόπο και τα ετώνησε εκείνος, είναι μελωδός, δηλαδή στίχη και μουσική του ιδίου, ή όπως λέγαμε παλαιότερα ποίηση και μουσική του ιδίου, και είχε έτσι ένα τρόπο και ρητορικό και ένθεο και υψηλής εμπνοής, και όντως η ύμνη αυτή, οι κανόνες αυτοί είναι θεόπνευστοι. Κάθε κανόνας έχει 9 οδές και κάθε οδή έχει έναν ιρμό που είναι το μουσικομετρικό πρότυπο των υπολείπων τροπαρίων της οδής. Κανονίζει δηλαδή πως θα είναι και τα άλλα τροπάρια, τα οποία τρέπονται από εκείνο το τροπάριο με εταιρείωση, τρέπονται και ακολουθούν το μουσικομετρικό πρότυπο του ιρμού. Και ιρμός είναι από το ρήμα ήρω, που σημαίνει συνδέω. Συνδέει αυτός τα υπόλοιπα τροπάρια, τα οποία του μοιάζουν και τα οποία τον ακολουθούν. Βαριέστε με αυτά που λέω, αλλά δεν πειράζει. Μερικοί ίσως ρωτήσουν, ακούγει από το ραδιόφωνο, ακούγει στα πέρατα της Οικουμένης, και πολλοί ρωτάνε έχοντας ενδιαφέρον. Εσείς τα έχετε βαρεθεί εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλοι που δεν τα βαριούνται και άλλοι που τα θέλουν και επιμένουν. Και είναι λοιπόν ο κανόνας ένα νέο είδος ύμνου στην Εκκλησία και ένας τρόπος ποιητικής συνθέσεως εμπνευσμένης. Και οι κανόνες έχουν γύρω στα 30 με 32 τροπάρια οι συνήθεις, αλλά ο μεγάλος κανόν του Αγίου Ανδρέου και Επισκόπου Κρήτης που ψάλαμε απόψε και θα ψάλουν για άλλες εκκλησίες απόψε και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους αύριο το πρωί, είναι όρθρος ο κανόν, αλλά κατ' οικονομία εμείς το κάνουμε εδώ στο απόδειπνο της προηγουμένης, για να μπορούν οι χριστιανοί μας να έρθουν μετά την εργασία τους στην Εκκλησία και να ακούσουν το μεγάλο και καταεγκτικό κανόνα. Τα τροπάρια των κανόνων συνοδεύονταν στην αρχαία εποχή από τους τελευταίους στίχους των 9 βιβλικών οδών. Οδή σημαίνει τραγούδι. Η πρώτη οδή υπόθηκε από τον Μωυσή και την αδελφή του Μαριάμ και τους υπόλοιπους, το πρώτο τραγούδι δηλαδή, όταν διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα που ενίκησε ο Θεός, εσώθησαν από το Φαραώ και τους στρατιώτες και πήραν το δρόμο για τη γη της επαγγελίας. Λοιπόν, στο τέλος κάθε οδής έβαζαν τροπάρια, έτσι και για ποικιλία και για να φανεί ότι η Εκκλησία είναι ζώσα και έχει πάντοτε Αγίους και έχει πάντοτε μελωδούς και έχει πάντοτε υμνογράφους και το Πνεύμα του Κυρίου που είναι η ψυχή της δεν την εγκαταλείπει ποτέ. Και τώρα τι κάνει ο Άγιος Ανδρέας? Δεν έφτιαξε για κάθε οδή 3 και 4 τροπάρια όπως είχε στους άλλους κανόνες, αν και έχει περισσότερα στους άλλους κανόνες από τους λοιπούς. Λοιπόν, αλλά τι έκανε? Έφτιαξε όσοι και οι στίχοι των 9 οδών τόσα τροπάρια. Πόσα είναι? 250. Τα διαβάσαμε εδώ και τα ψάλαμε. Και 30 που έχει ο κανόνας της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και του Αγίου Ανδρέου είναι 280 τροπάρια το σύνολο. Είναι ένας λυρικός ποταμός, μια πηγή κατανήξεως, μια θύρα μετανοίας και μια εγκυκλοπαίδεια θεολογίας παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Προβάλλει ο Άγιος Ανδρέας, προβάλλει τα παραδείγματα και τα θετικά και τα αρνητικά της Παλαιάς Διαθήκης, και τα θετικά όπως τον Αβραάμ, τον Ιωσήφ, τον Μωυσή, τον Δαβίδ και τόσους άλλους, τα προβάλλει προς μίμηση, να μιμηθούμε τις αρετές των, γιατί ο άνθρωπος είναι όν μιμητικών και θέλει να βλέπει, να μιμείται, να αφοσιώνεται και να ανήκει κάπου. Και όταν βλέπει το καλό και μιμείται το καλό και αφοσιώνεται σε εκείνο και ανήκει σε εκείνο, τότε ό του θαύματος. Τότε ο άνθρωπος αυτός, όπως λέει και ο Πατεράκης, είναι σε καλό δρόμο, στο δρόμο του Θεού, στη στράτα του Κυρίου. Υπάρχουν όμως και αρνητικά παραδείγματα, τα οποία η Εκκλησία και ο μελωδός δεν κρύβει. Όχι, 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 όχι.
Ξέρετε πόσο παρηγορητικό είναι αυτό για μας τους αμαρτωλούς. Τα φανερώνει. Τα φανερώνει. Πάνω το φανερούμενο φως εστί. Και τι μας λέει? Είναι παραδείγματα όχι προς μίμηση αυτά, αλλά προς αποφυγήν. Βλέπετε τι έπαθε αυτός, βλέπετε τι έκανε αυτός, το κακό που έκανε στην ψυχή του και στη ζωή του. Εμείς θα το αποφεύγουμε επιμελώς. Να βάλουμε τα δυνατά μας. Να επικαλούμε τη χάρη του Κυρίου και τη δύναμη του ουρανού να μπορέσουμε να ξεφεύγουμε από αυτά. Είναι πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία. Και βλέπουμε εδώ τη δύναμη των λόγων της Θείας Γραφής και τη δύναμη των τροπαρίων του μεγάλου κανόνος. Οι παλαιότεροι, αν και ολιγογράμματοι και πολύ αγράμματοι, λίγοι ήταν οι εγγράμματοι, διάβαζαν τα θεία, τα εσέβοντο και εφρενόντουσαν. Και όταν ήξεραν γράμματα, όποιον έβρισκαν και ήξερε λίγα ή πολλά γράμματα, τον έβανε και τους διάβαζε το Ευαγγέλιο, την παράκληση, τους χαιρετισμούς, τους ύμνους της Εκκλησίας, τους βίους των Αγίων. Όταν αυτά τα ακούει και τα διαβάζει η ψυχή, ξέρετε πόσο εφραίνεται και πόσο σκυρτά και πόσο αγαλιάται. Είναι σπουδαία και μεγάλα αυτά. Έτσι λοιπόν εξηγήσαμε λίγα λόγια τι είναι κανόνας. Και ευχαριστούμε τον Άγιο Ανδρέα που συνέταξε το μεγάλο κανόνα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα πριν λίγο ήταν αρχιεπίσκοπος ο Πατριάρχης ο Σοφρόνιος, και αυτός ποιητής και μελωδός και τα υπόλοιπα. Και εκείνος έγραψε και των θαυμαστών βίων της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, το προσκυνητάρτη βάλαμε, γιατί στα μοναστήρια, σαν αύριο το πρωί στον όρθρο, μαζί με τον κανόνα του Αγίου Ανδρέου, διαβάζεται, αναγινώσκεται και ο θαυμαστός βίος της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας, που είναι υπόδειγμα μετανοίας και εν Θεού βιωτής. Πόσο μας παρηγορεί αυτή η μεγάλη γυναίκα που έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, και να έχουμε την ευχή και των δύο. Πόσο μεγάλη ήταν αυτή, λέει. Τα έδωσε στην αρχή όλα μα όλα, στην αμαρτία, στο κακό, στη διαφθορά, στην ακολασία, και πήρε στο λαιμό της τόσους ανθρώπους. Αλλά σαν την εφώτισε ο Θεός διότι τιμίου σταυρού στα Ιεροσόλυμα, εκείνη τα άφησε όλα μόλι της στην καρδιά και βγήκε στην έρημο του Ιορδάνου και έζησε ολομόνα 47 χρόνια, μετανοούσα και κλαίουσα και παρακαλούσα τη Θεία Καλοσύνη και Εσπλαχνία να τη συγχωρήσει, να την δεχτεί, να την απαλλάξει από τον κλειόν των βαρύν των της αμαρτίας και να της δώσει παραπτωμάτων άφεσιν. Και το έκαμε ο Κύριος, την έφερε σε μετάνοια τελεία, είχε αγώνα από τους δαίμονες, της έφερναν στο νου τα αρχαία είδωλα, τις αμαρτωλές της πράξεις και ροπές, αλλά εκείνη έκαμε τόσον αγώνα και τόσο έμπονη και έντονη προσευχή και δέηση και ηκεσία, που ο Κύριος έστελνε τη χάρη του και μάστιζε αοράτως τους δαίμονες και το κακό. Εκεί στα Ιεροσόλυμα λοιπόν ευρισκόμενος έγραψε κατά την παράδοση και το μεγάλο κανόνα. Αυτό τον κανόνα που ακούσαμε, γιατί είναι μεγάλος ως προς την έκταση των τροπαρίων, μεγάλος γιατί διαβάζεται την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή την πρώτη εβδομάδα, την καθαρά εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, και την Πέμπτη της Πέμπτης εβδομάδος των νηστιών. Και είναι ακόμη μεγάλος διότι προσφέρει μεγάλη ωφέλεια με τα μεγάλα και υψηλά νοήματα τα οποία περιέχει και τα οποία προανέφερα. Έφερε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη που τον έστειλε ο Πατριάρχης ως αντιπρόσωπό του στην 6η Οικουμενική Σύνοδο που κατεδίκασε στο μονοθελητισμό. Έφερε στην Κωνσταντινούπολη και το μεγάλο κανόνα αλλά και το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας που έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων. Τον εδέχθησαν με τα χαράς, έγινε η σύνοδος και ύστερα έκρινε καλό ο Άγιος Ανδρέας να απαλλαγεί από τις ευθύνες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Έστειλε τους άλλους δύο αντιπροσώπους
στα Ιεροσόλυμα με την έγκριση και ευλογία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και τη Συνόδου που πρότριτα έγινε, και εκείνος παρέμεινε στην Κωνσταντίνου πόλη. Πήγε και κρύφτηκε σε ένα μοναστήρι, σε μια ερημιά, πιθανότατα στη Μονή των Βλαχερνών, γιατί αργότερα που έγινε αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έφτιαξε στην Κρήτη μια μεγάλη εκκλησία στο όνομα της Παναγίας των Βλαχερνών. Στην Παναγία των Βλαχερνών, ως γνωστόν, έγινε και ο ακάθιστος ύμνος. Εκεί ήταν και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ενωρίτερα βέβαια. Εκεί πήγαινε, μόναζε, έψαλε στις αγρυπνίες και αγαπούσε ιδιαίτερα τη Δέσποινα, και πιθανολογείται πως ο Ρωμανός είναι και ο ποιητής και συνθέτης του ακαθίστου ύμνου των χαιρετισμών. Τους άφησε ανωνύμους για να τιμήσει μονάχα την Παναγία, εκείνη που έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Πήγε λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας πιθανότατα στον ναό των Βλαχερνών και εκεί άρχισε να ασκείται, να προσεύχεται, να νηστεύει, να αγωνίζεται, να μελετά, να συγγράφει, γιατί έγραψε μετά και εγκόμια σε εορτές των Αγίων, στο Χριστό μας τον Αφέντη, στην Κυρά την Παναγία, στο Μεγάλο Πρόδρομο και σε πολλούς Αγίους. Έγραψε και εγκόμια ο Άγιος Ανδρέας και ομιλίες δηλαδή και λόγους θεόπνευστους. Έμεινε εκεί αρκετά και αγίασε, έλαμψε το πρόσωπό του. Κάπου τον έμαθαν και έτρεχαν αμέτρητα πλήθη να πάρουν την ευχή του, να ακούσουν τη συμβουλή του, να λάβουν ιατρία, να αισθανθούν άνεση και χαρά. Και σε λίγο το έμαθε και ο Πατριάρχης που τον έψαχναν και τον έκαμε κληρικό διάκονο της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας. Και μπήκε ο Λίχνος επί την Λιχνίαν. Τι λόγους εξεφώνησε εκεί ο Άγιος, τι εγκόμια, τι επένους, τι ύμνους συνέθεσε. Και έκαμε τους ανθρώπους να τον παρακολουθούν μαγεμένοι, σαν να βρισκόντουσαν στον Παράδεισο, σαν να άκουγαν τον ίδιο τον Χριστό να ομιλεί. Και μιμήτως στις ομιλίες προφορικές και γραπτές τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο ή Ναζιανζινό, τον αισθηματία ποιητή της Εκκλησίας μας, τον πληγωμένο αετό, τον μεγάλο αυτό άνδρα και υπέροχο ρήτορα και πατριάρχη, αρχιεπίσκοπο. Και έγραφε λοιπόν και ομιλούσε κατά τρόπον υπέροχον. Και ύστερα του ανέθεσαν και άλλο διακόνημα και άλλη εργασία, γιατί ο Άγιος Ανδρέας δεν ήθελε καθόλου να κάθεται και καθόλου να σχολάζει και να περνάει έτσι τον καιρό του. Του ανέθεσαν τα δύο μεγάλα ορφανοτροφία της Κωνσταντίνου πόλεως, εκεί που τα χελιδονάκια, τα πληγωμένα από γονείς και από τη ζωή και από ορφάνια και από ό,τι άλλο, κατέτρεχαν και βρίσκαν φωλιά και σκέπη, στοργή και τροφή, προστασία και αγαθόν. Εκεί έβαλαν τον Άγιο Ανδρέα και διακονούσε και όντως διεικόνησε με λογισμό και μόνιρο πόσα παιδάκια δεν ανακούφισε, πόσα δεν οδήγησε, πόσα δεν παρηγόρησε και πόσα δεν έφερε στη θεογνωσία και πόσα δεν έβαλε στον Παράδεισο. Ήταν λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας ο πρώτος της Κωνσταντίνου πόλεως, στη Μεγάλη Εκκλησιά, στα ορφανοτροφεία, στα πτωχοκομεία, στα γυροκομεία. Έτρεχε παντού και έβρισκε τους αρρώστους και τους αναγκεμένους. Και τι δεν τους έκαμε, τα πάντα. Πώς μπορούσε ένας που έτρωγε ελάχιστο ψωμί και κοιμάτο πολύ λίγο και δεν ξεκουραζόταν σχεδόν καθόλου, πώς μπορούσε και έκανε τα πάντα? Τον ενίσχυε η χάρις του Ιησού Χριστού. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, έλεγε ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Και πέρασαν χρόνια πολλά, χρόνια 20 κοντά, και ύστερα σαν ορφάνεψε και χείρεψε η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, που είχε πρωτεύουσα την Γόρτινα, εξέλεξε το Πατριαρχείο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης τον
Άγιο Ανδρέα, την ψυχή της Κωνσταντίνου Πόλεως και την αγάπη όλων. Εκείνος δεν ήθελε αρχικά, αλλά ο Κύριος του εφανέρωσε πως είναι θέλημά του. Και εδώ το Άγιος Ανδρέας υπάκουσε μόλι του την ψυχή και την καρδιά στον αφέντη το Χριστό και στο Άγιό του θέλημα. Κατέβηκε λοιπόν στην Κρήτη. Η χαρά των Κρητικών, καθώς είναι αισθηματίες και ενθουσιώδης, έφτασε στα ουράνια. Τον αποθέωσαν, κόντουσαν να τον κάνουν κομμάτια για να πάρει ο καθένας ένα κομματάκι να τον έχει δικό του. Τον αποθέωσαν. Ήταν δε και η δική του χαρά και συγκίνηση μεγάλη και έλεγε μυστικά: «Χριστέ μου, εσύ ήξερες γιατί με έφερες στην Κρήτη». Υπήρχαν εκεί δυσκολίες, προβλήματα, οι εκκλησίες είχαν παλιώσει, οι άνθρωποι είχαν τραπεί προς την ειδωλολατρία, είχε ψυγεί η αγάπη των πολλών. Και έρχεται τώρα ο θείος άνθρακας, ο αντριωμένος Άγιος Ανδρέας, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του Παρακλήτου, το σκεύος της Αγίας Τριάδος, έρχεται και κάνει έργο μέγα και σωστικό. Πρώτα απ' όλα φρόντισε τους ιερείς του υψίστου. Οι περισσότεροι ήταν αμελείς και δοσμένοι αλλού. Και τι κάνει ο Άγιος, τι κάνει ο Άγιος? Δεν τους μάλωσε, δεν τους επετίμησε, δεν τους ύβρισε, δεν τους παρατήρησε. Όχι, τους αγάπησε. Τους αγάπησε τόσο που μετέδωκε στον καθένα αυτή την αγάπη. Είχε τον τρόπο, είχε τη δύναμη, είχε την προσευχή, είχε όλη τη χάρη του Κυρίου. Και τι κάνανε οι παπάδες? Συγκινηθήκανε από αυτή την αγάπη του ιεράρχου τους. Τον έβαλαν πατέρα, φίλο, αδελφό, φροντιστή και ποτέ ελεγκτή. Παρότι χρειάζεται και αυτό κάποτε, αλλά θέλει τρόπο και από αυτούς που πρέπει και μπορούν. Και τι κάνανε? Έπεσαν στο Φιλότιμο. Οι Κρητίκαροι, όπως και οι Έλληνες που έχουμε Φιλότιμο, έπεσαν στο Φιλότιμο και άρχισαν λοιπόν να δουλεύουν υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ του Θεού, υπέρ των χριστιανών, υπέρ των ανθρώπων. Και άρχισαν ένα έργο θαυμαστό. Μετά έπιασε τους μοναχούς και τις μοναχές. Έδωσε και εκεί το μέγιστο της αγάπης. Και τους έκανε όλους ερωτευμένους με το Χριστό και την Εκκλησία. Με το καλό και με το ωραίο. Και τι κάνανε εκείνοι οι ερωδοί του Θεού? Δόθηκαν πραγματικά στο Θεό, στην άσκηση, στην εγκράτεια, στο θείο έρωτα, στον αγώνα, αλλά και στην προσφορά ως κοινωνικοί εργάτε. Και έβαλαν ένα χέρι δυνατό για την ανόρθωση της Εκκλησίας της Κρήτης με οδηγό και αρχηγό τον Άγιο Ανδρέα τον Ιεροσολυμίτη. Και στη συνέχεια τι έκανε ο Άγιος Ανδρέας? Ανοίχτηκε σε όλο τον κόσμο και έδειξε σε όλους μαζί, αλλά και στον καθένα χωριστά, τη μέγιστη αγάπη του. Τον βοηθούσαν το μεταξύ και οι ιερείς που τους βοήθησε. Μεγάλη υπόθεση οι ιερείς στην Εκκλησία, είναι αξιωματικοί μετά τους επισκόπους στην Εκκλησία, και αυτοί κάνουν το περισσότερο έργο στην Εκκλησία, γιατί είναι στη βάση, είναι ανάμεσα στο λαό. Και αν είναι ένθεοι και αν είναι πιστοί και αν είναι του Θεού, κάνουν πολύ μεγάλο έργο. Και το ξέρουν σήμερα και πάντοτε αυτό οι εχθροί της Εκκλησίας, περισσότερο από εμάς. Γι' αυτό και χτυπάνε τους ιερείς με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα. Να διαλύσουν λοιπόν το στράτευμα χτυπώντας τους αξιωματικούς. Και από εκεί και πέρα τα κανονίζουν όλα τα άλλα. Τα κανονίζουν όλα τα άλλα. Και σήμερα οι εχθροί της Εκκλησίας και μέσα και έξω αυτό κάνουν. Θα σας παρακαλέσω θερμά και εσάς και τους ακροατάς του σταθμού της Εκκλησίας μας, 89,5 της Εκκλησίας της Ελλάδος, μη δίνετε βάση σε αυτά. Μην τους ακούτε. Μην τους πιστεύετε. Τα περισσότερα, για να μην πω όλα σχεδόν, είναι ψέματα. Είναι κατασκευασμένα. Τα ετοιμάζουν από πριν στα χαλκία τους. Τα ετοιμάζουν από πριν. Θυμάμαι παλιά τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε για τον Άγιο Γεράσιμο, που κάποια εφημερίδα που καυχάται για πολλά και διάφορα είχε πολεμήσει τότε το Μητροπολίτη Κεφαλινίας Προκόπιο, γράφοντας και υποστηρίζοντας με τάχα στοιχεία πως έκοψε κομμάτια το λείψανο του Αγίου Γερασίμου
και τόσα άλλα. Και τα έγραφαν με τέτοια πειθό που πίστευαν ακόμα και οι εκλεκτοί. Πηγαίνουμε εδώ στο γέροντα Πορφύριο και ρωτάμε, πούντος τώρα, τι είναι αυτό γέροντα? Αυτά, παιδί μου, όλα ψέματα. Τα κατασκευάζουν στα χαλκία των εφημερίδων και από τον Άγιο Γεράσιμο δεν λείπει τη μια τρίχα. Πηγαίνετε και δέστε. Τι έγινε τότε? Χαλασμός Κυρίου. Να κρεμάσουμε τον Μητροπολίτη. Να κρεμάσουμε τις καλογρίες. Να αρπάξουμε την περιουσία του μοναστηριού. Αυτά θέλουν, αυτά λεφτά θέλουν. Αυτοί είναι δαίμονες. Και μιλάνε για σοσιαλισμό. Τι είναι ο σοσιαλισμός κατά το σμέμαν τον Ρώσο πατέρα που τα είχαν δοκιμάσει τόσα χρόνια αυτοί? Τι είναι ο σοσιαλισμός? Η καλοσύνη του διαβόλου και η καλοσύνη του Ιούδα. Έτσι. Υπάρχουν και αφελείς που πιστεύουν και είναι γνήσιοι. Δεν μιλάει για αυτούς. Μιλάει για αυτούς που ξέρουν και κάνουν και χτυπούν το καλό γιατί είναι καλό. Μην τους ακούτε, σας παρακαλώ. Να απομονωθούν. Μην πιάνετε στην τηλεόραση και κάθεστε τι θα πούν, κάνουν δικαστήριο. Αυτά είναι κατηνίστικα και αυτά είναι η φαρπαγή εξουσίας. Που αν λειτουργούσε το κράτος του νόμου, θα τα άκλυναν όλα και θα τους πήγαιναν μέσα. Δεν λειτουργεί τίποτα σήμερα, αλλά υπάρχει ο Θείος Νόμος. Και περισσότερο αυτό που ακούσαμε στο μεγάλο κανόνα μας, τέταρτη οδή. Υπάρχει η οικία συνείδηση. Η συνείδηση του καθενός μας. Της οποίας ουδέν εν κόσμο βιαιότερον επιλέξει. Τίποτα βιαιότερο στον κόσμο δεν είναι από τη συνείδηση του καθενός μας. Όταν μας τύπτει η συνείδηση, όταν μας πολεμάει η συνείδηση, όταν δεν ησυχάζει η συνείδηση, να η κόλαση. Και ο πας πλούτος του ανθρώπου κατά τον χρυσορήμονα Ιωάννη είναι το αγαθόν συνειδός, η αγαθή συνείδηση. Γιατί υπάρχει και η αγαθή συνείδηση. Είναι αυτή που είναι μαζί με το Θεό και μας δίνει είδηση για τα πρακτέα και τα φευκταία. Για αυτά που πρέπει να πράξουμε και για αυτά που πρέπει, και αυτά που πρέπει να αποφύγουμε. Έτσι λοιπόν, βοήθησαν τον αντριωμένο Ανδρέα και οι παπάδες και οι καλόγεροι. Έβαλαν ένα χέρι δυνατό και άρχισε η ανακαίνιση και η αναγέννηση του κριτικού χριστιανικού λαού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλοί δολολάτρε ήλθαν στην Ορθοδοξία. Και εκείνοι οι οποίοι ήταν αμελείς και ράθυμοι ή και εχθρικοί, τώρα έδωσαν το μεγάλο παρόν στον αγώνα του Αγίου Ανδρέου και μπήκαν όλοι στην Εκκλησία του Χριστού την άκτιστη. Ήταν μεγάλη η χαρά του Αγίου, μεγάλη η χαρά των χριστιανών. Ένας παράδεισος έγινε η πανέμορφη Κρήτη και αργότερα από την κατέλαβαν οι Σαρακινοί, άντεξε 100 τόσα χρόνια και δεν έγιναν μουσουλμάνοι, αν και έγιναν πολλοί, δεν έγιναν μουσουλμάνοι όλοι η φοβερή και υπέροχη κριτική μας. Γιατί είχε κάνει έργο θεμελιώδες εκεί ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης και θαυματουργός. Έχτισε εκκλησίες, ανακαίνισε παλιές, έκαμε ιδρύματα, ορφανοτροφία, πτωχοκομεία, γυροκομεία, νοσοκομεία, λεπροκομεία και ό,τι άλλο θέλετε. Και έγινε η εκκλησία της Κρήτης, η πόλη της Γόρτινος, υπάρχει και σήμερα Μητρόπολης εκεί, Γορτίνης και Αρκαδίας. Τι δουλειά έχει αυτό με την Αρκαδία και τη Γόρτινα της Πελοποννήσου? Η κριτική, τελευταία κριτική, ήλθαν από την Πελοπόννησο όταν οι Δωρεείς έδειξαν τους Αχαιούς και μετατοπίστηκαν εκείνοι προς τα κάτω και πήγαν Κρήτη, και οι προηγούμενοι κριτικοί μετατοπίστηκαν και πήγαν στην Παλαιστίνη. Οι Φιλιστέοι και οι Παλαιστίνοι κριτικοί είναι. Γι' αυτό είναι τόσο ζουρλή και τόσο ενθουσιώδης. Και είδατε πώς θυσιάζονται οι κακόμεροι καμικάζοι και οι άλλοι εκεί. Βάλουν φωτιά στον εαυτό τους, γίνονται παραναλώματα για την πατρίδα τους εκεί, για την πίστη τους. Είναι μουσουλμάνοι δυστυχώς οι περισσότεροι. Γι' αυτό φταίμε εμείς που τους φέραμε στα άκρα. Γιατί ο μουσουλμανισμός είναι ακραίος μονοφυσιτισμός. Και είναι η αμαρτία της Ανατολής, της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έτσι. Είναι και εκείνοι ακραίοι μονοφυσίτες. Γι' αυτό έχουν ανεικονική αντίληψη του Θείου, δεν θέλουν τις εικόνες, είναι τόσο φανατισμένοι και τόσο δυσκολεμένοι. Και η αμαρτία της Δύσος ποια είναι, για να έχουμε ισορροπία? Ο μαρξισμός. Και τον παπισμό έχουμε τους διαμαρτυρωμένους και κάθε διαμαρτυρόμενος είναι ένας παπικός που διαμαρτύρεται. Και όταν φέραν και τους διαμαρτυρωμένους στο άκρον,
γεννήθη ο μαρξισμός, ο οποίος έχει φοβερή ηθική. Μπροστά στο κομμουνιστή μπορεί να κάνεις βλακίες, μπορεί να πεις όχι. Εκείνοι που είναι συνειδητοί είναι πουριτανοί και μένουν εκεί πιστοί. Αυτό είναι η αμαρτία της Δύσεως που έφτασε στα άκρα, και αντί να λύνει η Εκκλησία το πρόβλημα της κοινωνικής δικαιοσύνης με το Ευαγγέλιο, αφήσαμε και το λύνει άγρι με το μαχαίρι, χωρίς να λύνεται ποτέ και χωρίς να βρίσκουμε άκρη. Επανερχόμεθα όμως τον Άγιο μας Ανδρέα. Πήγαινε ο ίδιος, λέει ο βιογράφος του, πήγαινε ο ίδιος, έβαζε την ποδιά του νοσοκόμου και του γιατρού και υπηρετούσε τους αρρώστους. Και όταν ήθελε να βγάλει τα σάπια αίματα και τα έμπια συγγνώμη από τους αρρώστους, τα ρωφούσε με το, με το στόμα του. Δεν σας αρέσει αυτό? Αλλά όταν κανείς αγαπάει τόσο πολύ, δεν σκέπτεται τίποτε. Ου ζητήτα εαυτής η αγάπη. Αυτό είναι. Έβλεπε τους ανθρώπους ως εικόνες του Θεού να πάσχουν, να υποφέρουν, να αρρωσταίνουν, να βασανίζονται, να αδικούνται και να δυσκολεύονται. Πάει και η ώρα. Έδινε όλα τα λεφτά. Πώς να μην τον αγαπούν οι φοβεροί κριτήκαροι, δηλαδή υπέροχοι, μην ακούσει κανείς και αρχίζει και με βρίζει. Λοιπόν, και ακόμα ο Άγιος έκανε και μεγάλα θαύματα. Είχαν έρθει στην εποχή του καράβια με σαρακινούς πειρατές να καταλάβουν την πόλη και τη Μητρόπολη του. Γέμισε το λιμάνι καράβια. Εχθρικά, φόβος και τρόμος έπεσε στους χριστιανούς και ζήτησαν συμβουλή από τον πατέρα τους, τον Άγιο Ανδρέα. Τι θα κάνουμε πατέρα, τι θα γίνει τώρα, πώς θα γλιτώσουμε? Και εκείνος τους λέει, αφήστε το σε μένα. Άγιος Χρυσόστομος με το Γαϊνά και τον Αρκάδιο, αφήστε το σε μένα παιδιά. Τι κάνει ο Ανδρέας? Πάει σε μια ερημιά και το ρίχνει στην προσευχή και παρακαλεί τον Κύριο να σώσει το λαό του, να επέμβει. Και επενεύει ο Κύριος, και τι έκανε? Έβαλε στις ψυχές και στις καρδιές και στο νου και στις υπάρχεις των βαρβάρων ένα τόσο μεγάλο φόβο, και άρχισαν να φεύγουν και να τρέχουν μηδενός διώκοντος. Τόσο πολύ τρομοκρατήθηκαν. Πού είναι εκείνοι σήμερα που λένε ότι έχουν τα όπλα, έχουν τα πάντα? Για να τους βάλει ο Θεός ένα φόβο να πυλαλούν και να τρέχουν και να μην φτάνουν. Και έπεσαν στη θάλασσα, αναποδογύρισαν τα καράβια τους και πνίγηκαν. Και όσοι είχαν βγει στην ξηρά αποτελειώθηκαν από τους χριστιανούς. Έδωσε ο Άγιος εντολή. Γιατί υπάρχουν και τα όπλα τα ιερά, και υπάρχει και της πατρίδος η άμυνα, και υπάρχει υπέρμαχος στρατηγός η Παναγία μας. Σήμερα πάνε όλα αυτά οι διεθνιστές να μας τα πάρουν, να μας αφήσουν άοπλους, να μας κάνουν απάτριδες, να μας κάνουν άθεους και να μας φέρουν στην τρέλα και στη μαζοποίηση, όπως προσπαθούν με την ψεύτικη παγκοσμιοποίηση να μας κάνουν. Αλλά εμείς ας αντισταθούμε, και ένας Ρωμιός να μείνει και ένας Ορθόδοξος γενναίος θα νικήσει, γιατί έχουμε πίσω μας την ακαταμάχητη και απροσμάχητη δύναμη του Κυρίου. Τους έστειλε λοιπόν φόβον. Εκεί εφοβήθησαν ου ουκίν φόβος, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Και έτρεχαν, πνίγηκαν, τσαποτελείωσαν τους άλλους και γλίτωσε προσωρινώς η Κρήτη από τους σαρακινούς βαρβάρους, χάρη στις προσευχές και στις οικεσίες και στην αγιότητα του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Άλλη φορά πάλι έπεσε μεγάλη ξηρασία. Ξεράθηκαν τα χόρτα και τα δέντρα, δίψασαν τα ζώα και οι άνθρωποι, και υπήρχε μεγάλη στέρηση. Κατέφυγαν πάλι στον πατέρα τους. Πατέρα, τώρα τι θα γίνει? Να η Εκκλησούλα που είναι μάνα μας και πατέρας μας ο Χριστός. Τι θα γίνει παιδιά? Θα κάνουμε ό,τι έκαμε και ο Ηλίας. Εκείνος έκλεισε τον ουρανό δια της ανομίας. Εδώ ο Θεός έκλεισε τον ουρανό για να μας δοκιμάσει. Θα προσευχηθούμε. Και προσευχήθηκε ο Άγιος εκείνος περισσότερο, και αμέσως ήρθαν σύννεφα επάνω από την Κρήτη και έβρεξε τόσο πολύ που χόρτασαν η γη, τα φυτά και τα δέντρα, τα ζώα και οι άνθρωποι,
και όλα τα υπόλοιπα, όλη πλάση και η δημιουργία. Και δόξασαν το Θεό και ευχαρίστησαν τον Άγιο τόσο πολύ που έκλαιγαν επί ημέρες οι κριτικοί, έκλαιγαν από συγκίνηση, από χαρά και από ευχαριστία. Άλλη υπόθεση πάλι. Θα σας πω μόνο τρία θαύματα. Είναι τόσα πολλά τα θαύματα του Αγίου που αν τα διηγηθούμε θα χρειαστούμε μέρες πολλές. Είχε πέσει πανούκλα στην Κρήτη μας και θέριζε τους ανθρώπους και πέθεραν αμέτρητοι και η δυσκολία μεγάλη και αναστέναζαν οι άνθρωποι και φοβήθησαν τα μέγιστα. Και τότε πάλι στον Ιεράρχη: «Τι θα γίνει, πατέρα? Θα πεθάνουμε όλοι? Θα αφήσουμε έρημη την πατρίδα μας?» Και εκείνος υψώνει τα χεράκια του προς τον δυνάμενον σώζην και ο Κύριος αμέσως και με το μαχαίρι έκοψε την πανούκλα και την πέταξε μακριά. Και έζησαν οι άνθρωποι και ανάσαναν και δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν. Χρειάστηκε κάποια φορά να ανέβει στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Ανδρέας να δει και τους εκεί και για κάποιες άλλες υπόθεσεις που έπρεπε να μεταβεί. Πήγε λοιπόν εκεί, τον αποθέωσαν, τους είχε λείψει 20 τόσα χρόνια, τον αποθέωσαν τον Άγιο Ανδρέα, τον σήκωσαν ψηλά, τον έβαλα λειτουργής και προπαντός να τους ομιλήσει και γέμισε η μεγάλη εκκλησία μέσα και έξω και παρέξω από αμέτρητα πλήθη λαού, μοναχών και κληρικών και λαϊκών, και άκουγαν τον Άγιο Ανδρέα. Και όταν πήγε να σταματήσει του λέγανε: «Πατέρα, μη σταματάς, μη κλείνεις τη βρύση, μη σταματάς το ποτάμι, λέγε και ξαναλέγε, εμείς δεν κουραζόμαστε, τα παίρνει η ψυχή μας αυτά και θέλουμε κι άλλα, και ποτέ να μην τελειώσεις και να μην σταματήσεις να ομιλείς». Και έκαμε εκεί δουλειά πάλι, πήγε στα ορφανοτροφεία, έδωσε ένα χέρι, γιατί σαν τον Ανδρέα λίγοι ήταν, εμείς οι άλλοι καημένοι κάνουμε κάτι, άλλο δεν κάνουμε τίποτα, άλλο το βαριόμαστε, άλλο το αγανακτούμε με την αχαριστία του κόσμου και των ανθρώπων. Η αχαριστία είναι πάντοτε σε όλους μας, δυστυχώς ελάχιστοι ξεφεύγουν. Και χρειάστηκε να γυρίσει, για τα παιδιά του στην Κρήτη είχαν απορφανιστεί και τον περίμεναν με τα χαράς μεγάλης. Του παρουσιάστηκε, του αποκάλυψε για την ακρίβεια, όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη ο Κύριος, ότι δεν θα πάει ζωντανός στην Κρήτη του. Ο Άγιος πόνεσε, λυπήθηκε, συγκινήθηκε και λέει: «Κύριε, να κάτσω εδώ να πεθάνω?» «Όχι, θα μπει στο καράβι και εγώ θα σε πάω εκεί που θέλω να πεθάνεις». οι Άγιοι άγονται υπό του Θεού. Μπήκε στο καράβι ψυχούλα και έβλεπε ότι έφευγε και σε λίγο θα παρέδινε την εικόνα του Θεού που το εμπιστεύθη, την ψυχή του δηλαδή, στο φιλάνθρωπο πλάστη, σε εκείνον που έκαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και έφτασαν σε ένα νησί και ρώτησε ποιο είναι και του είπαν πως είναι η νήσος Λέσβος, πως είναι η Μυτιλίνη. Έλεγε: «Εδώ θα παραδώσω την ψυχή μου, έτσι μου είπε ο Κύριος». Και κατέβηκα στην Ερεσό, την ξέρετε την Ερεσό, και εκεί ο Άγιος εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου και άφησε στο νησί ακριβό και πολύτιμο δώρο, το ιερό σκήνομά του που ευωδίαζε, και το έθαψαν κοντά στο ναό της Αγίας Αναστασίας στην Ερεσό. Αυτός ήταν ο Άγιος Ανδρέας, ο Ιεροσολυμίτης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, ο θαυματουργός, ο συνθέτης και άλλων ύμνων και κανόνων και εγκομείων και λόγων και άλλων ποιητικών συνθεμάτων και πεζών. Αυτή είναι η μεγάλη ψυχή. Εμείς και η Κρήτη του και οι πάντες ας έχουμε την ευχή του. Και ας δίνει σ' όλους μας ο Θεός, επί τη ευκαιρία του Μεγάλου Κανόνος, πνεύμα μετανοίας και εξομολογήσεως. Να μας δώσει δηλαδή μετάνοια και διόρθωση βίου, καθώς προχωρούμε για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και το άχραντον πάθος,
και τη Θεία Ανάσταση του Χριστού μας. Ας έχουμε την ευχή Του και του χρόνου ο μεγάλος κανόνας και να είμαστε τότε καλύτεροι και βελτιωμένοι και αγιότεροι. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς και τον Ιεροψάλτη που απόψε έδωσαν ένα γενναίο χεράκι και ψάλαμε και αναμέλψαμε το μεγάλο κανόνα. Να είναι καλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε τις κυρίες του Ιδρύματος και το Ίδρυμα, τον τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5, τους παράγοντας αυτού, τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, τον ηχολήπτη μας και όλους εσάς που ήρθατε απόψε με λογισμό και μόνιρο και αναμέλψαμε το μεγάλο κανόνα και κάναμε ομιλία με θέμα ο ποιητής του μεγάλου κανόνος, ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης. Μεθαύριο Παρασκευή θα κάνουμε τον ακάθιστο ύμνο 3 με 4:30 το απόγευμα και το Σάββατο πρωί 5 με 6 θα κάνουμε τα υπόλοιπα του ακαθίστου και τη Θεία Λειτουργία και συνάμα θα συμψάλλουμε και την ακολουθία του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως που τόσο μερικοί τον υβρίζουν ακόμη και τόσο μέγα έργο προσέφερε στην Εκκλησία και στο γένος και στα γράμματα. Και ακόμη την ίδια μέρα θα κάνουμε και το μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Να έχουμε την ευχή και του Αγίου Γρηγορίου και του μακαρία τη λήξη γενωμένου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρού Σεραφείμ. Αυτά ήταν και την άλλη Τετάρτη, 2:30 με 3 το μέγα απόδειπνο και στη συνέχεια ομιλία με θέμα πορεία προς τον Γολγοθά. Ας ψάλλουμε τώρα τον Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπανδύον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ, Άγιος Ανδρέας, βοηθειά μας. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την άλλη φορά. Να είμαστε όλοι καλά. Λίχνος της Ποσίμου. Εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.